Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, εδώ πέρα πιστή στο ραντεβού μας στο NSTV, καθώς έχουμε φτάσει εσείως στην 23η μέρα του Αυγούστου. Πέρασαν οι διακοπές για εμάς, γεμίσαμε όσο μπορούσαμε τις μπαταρίες μας, ωστόσο τα αθλητικά είναι πάντα στο προσκήνιο. Και σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και διάφορα άλλα όπως στίβο, βόλεϊ κτλ. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στην εκπομπή, καθώς θα σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική δραστηριότητα που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας φυσικά από το χώρο του ποδοσφαίρου, εκεί όπου άνοιξε η αυλαία της Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής, μάτς τα οποία έγιναν σε τρεις δόσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Παρασκευή λοιπόν είχαμε το μάτς αυλαίας ανάμεσα στον Βόλο και τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα μάτς το οποίο έληξε 3-3. Οι Μαγνήσιοι, οι οποίοι προηγήθηκαν με 3-1 στο σκορ, κατάφεραν όμως οι Αρκάδες να φύγουν με το βαθμό της ισοπαλίας, ισοφαρίζοντας το τελικό 3-3, όπως είπαμε. Το Σάββατο είχαμε Ατρόμητος Όφη 3-1 και μάλιστα με ανατροπή για τους περιστεριώτες. Η Λαμία γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ με 3-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αραούχο για την ομάδα του Δικεφάλου, ενώ ένα γκολ πέτυχε και ο Πινέδα. Στην Τούμπα είχαμε το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Πανετολικού, μάτς τα οποία έγιναν το Σάββατο, ενώ την Κυριακή είχαμε Παναθηναϊκός Ιωνικός 1-0, Άρης Λεβαδιακός 3-0 με 2 γκολ του Μαντσίνη και 1 του Γκρέι. Και τέλος, ο Ολυμπιακός, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Ματιέ Βαλμπουένα, νίξε με 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πάμε όμως να δούμε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το οποίο περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις, όπως και στην πρεμιέρα. Έχουμε λοιπόν την Παρασκευή στις 9.30 τον Ιωνικό να υποδέχεται τον Λεβαδιακό, δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα. Το Σάββατο στις 8 η ώρα στους Ζωσιμάδες, ΠΑΣ Γιάννενα εναντίον Λαμίας. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στις 9.30 τον Βόλο στο γήπεδο της Ριζούπολης. Κυριακή, 28 Αυγούστου, έχουμε 3 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 7 στο Αγρίνιο, Πανετολικός εναντίον Άρη. Στις 9 η ώρα στο Γιατί Κουλέ του Ηρακλείου, Όφη εναντίον Παναθηναϊκού. Και στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ εναντίον Ατρομήτου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Αν κάτι μας μένει από αυτή την πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περίοδου στο πρωτάθλημα της Super League, δεν είναι άλλο φυσικά από τα 20 γκολ τα οποία μπήκαν στις 7 αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και φυσικά αρκετά τα νέα πρόσωπα τα οποία θα απασχολήσουν τον κόσμο την νέα αγωνιστική περίοδο. Παίκτες οι οποίοι ήρθαν να λαμπρύνουν με την εμπειρία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια το οποίο καλείται να δείξει ότι μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον κυκαιώνα των διάφορων δυσκολιών. Και αναφέρομαι φυσικά στο κομμάτι της διαιτησίας, η οποία παρεπιπτόντως ήταν αρκετά καλή σε αυτή την πρεμιέρα.
δεν είχαμε κάποια παράπονα από τις 7 αναμετρήσεις, μιας και αγωνίστηκαν μόνο Έλληνες διαιτητές, δεν υπήρχε εξάλλου κάποιο ντέρμπι στην πρεμιέρα. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Δάκης Μπαλτάκος, έχει διαμηνήσει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι ξένοι διαιτητές που έρχονται θα ελέγχονται και αυτοί και ανάλογα τα λάθη που θα κάνουν θα στέλνουν βίντεο στις ομοσπονδίες που ανήκουν και από εκεί πέρα θα υπάρχουν οι κυρώσεις που πρέπει. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη, συνηθίζει να λέει ο θυμόσοβος λαός μας, καθώς στην ομάδα του Βόλου, πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχαμε και την πρώτη αποχώρηση αυτή του προπονητή της μαγνησιακής ομάδας, του Ολιβιέ Τανσό, ο οποίος δεν κατάφερε να φέρει εις πέρα στην αποστολή του και έτσι είπε να αποχαιρετήσει τη χώρα μας πριν καλά-καλά κάτσει για περίπου 3 εβδομάδες στην χώρα μας. Κρίθηκε έτσι από τον Αχιλλέα Μπέο, τον μεγαλομέτοχο της ομάδας του Βόλου. Και επόμενος προπονητής, όπως όλα ακούγονται, θα είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας των Γιανερίθρων, ο Κώστας Μπράτσος, έναν προπονητή τον οποίο τον γνωρίζει αρκετά καλά ο Αχιλλέας Μπέος, αλλά και η ομάδα του Βόλου με την καλή πορεία που είχε την σεζόν που μας πέρασε. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου τα φώτα μετά την πρεμιέρα και την καλή εμφάνιση των Πειραιωτών επί του ΠΑΣ Γιάννηνα με το 2-0 που ήρθε από τα γκολ των Βαλμπουενά και Ρατζέλοβιτς. Στόχος πλέον για την ομάδα του Κάρλος Κόρμπεράν είναι το μάτς της Πέμπτης απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, εκεί όπου θα εξαρτηθεί εάν οι Ερυθρόλευκοι αγωνιστούν στη συνέχεια στους ομίλους του Europa League ή του Europa Conference League μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Λευκοσία και στο ΓΑΣΥΠΗ. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος βέβαια έχει και το μυαλό του και στις μεταγραφές, καθώς ήδη αρκετά ονόματα ακούγονται για να στελεχώσουν την ομάδα του Κάρλος Κόρμπεράν. Ένας Ισπανός προπονητής, ο οποίος ήρθε με αρκετά καλές περγαμηνές από το αγγλικό πρωτάθλημα, όντας στο πλευρό του πρώην προπονητή της Leeds United, του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα K23 της αγγλικής ομάδας και φυσικά το ξεκίνημά του μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ενθαρρυντικό σε αυτά τα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού αλλά και την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εκεί που οι Ερυθρόλευκοι χρειάστηκαν τη διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας των πέναλτι για να περάσουν στην επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή τα play-off. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός μετήχε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, γνωρίζεται τον αποκλεισμό από την Maccabi Haifa. Μετά το 1-1 του Ισραήλ ήρθε εκείνο το αναπάντεχο 0-4 που θα λέγαμε προσγείωσε απότομα την ομάδα του Πειραιά, η οποία βέβαια είχε και άλλες ευκαιρίες για να συνεχίσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με το μάτς της Αθήνας να λήγει με 1-1 και στη συνέχεια, αφού ήρθε εκείνο το 2-2 στο Τέπελνε Πόλε της ομάδας της Σλοβακίας, ήρθε η διαδικασία των πέναλτι μετά και την ημίωρη παράταση για να στείλει τους Ερυθρόλευκους, όπως είπαμε, στα play-off του Europa League απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού. Το πρώτο μάτς, όπως είπαμε, έληξε με 1-1 και τώρα καλείται την Πέμπτη να πάρει την νίκη και να γίνει η μοναδική ομάδα που θα συνεχίσει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και το λέω αυτό γιατί οι υπόλοιποι εκπροσωποί μας δεν τα κατάφεραν. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Σλάβια Πράγας μετά την ήττα του πρώτου παιχνιδιού στην Πράγα με 2-0.
Ήρθε ισόβαλος με 1-1 στη ρεβάν της Λεωφόρου. Ο Άρης, ο οποίος είχε ξεπεράσει εύκολα το εμπόδιο της Λευκορωσικής Γκόμελ, τέθηκε αντιμέτωπος με την Μακάμπι Τελαβίβ, εκεί όπου γνώρισε την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με 2-0. Και παρότι νίκησε με 2-1 στη ρεβάν στο κλάν της Βικελίδης, δεν ήταν αρκετό το αποτέλεσμα για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ενώ τέλος ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που μας αποχαιρέτησε μετά την ήττα στη Σόφια από την Ελεύσκη. Ήρθε αυτό το 1-1 της ρεβάνς στην Τούμπα να τον αφήσει εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Και μιας που λέγαμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά την θετική εμφάνιση του νεαρού Κώστα Κουλιαράκη, ο οποίος ανανέωσε και το συμβόλαιό του μέχρι και το 2025, δείγμα ότι υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα στην φετινή ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά και φυσικά υπάρχει η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του στα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες. Από και πέρα, στα μεταγραφικά υπάρχει το όνομα του Χάρη Τσιγκάρα, ο οποίος απασχολεί ομάδα από την Ιταλία και ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις οι δύο πλευρές. Και από τον ΠΑΟΚ να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, που μετά την αγχωτική, θα λέγαμε, νίκη επί του Ιωνικού την Κυριακή που μας πέρασε, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόκτηση του Βραζιλιάνου βιρτουόζου της μπάλας, του Μπερνάρ, ο οποίος έφυγε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την ομάδα της Σαρίγια για να έρθει στη χώρα μας, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε εν μέσω επιδοκιμασίων στο γήπεδο του Λεωφόρου για την απόκτηση αυτή του Βραζιλιάνου μέσου, ένας παίκτης ο οποίος θα καλύψει την πολύπαθη θέση του κέντρου, καθώς παίζει και ως οχτάρι αλλά και ως δεκάρι για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βέβαια έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, καθώς θα έχει 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις, αρχής γενομένης από το προσεχές Σάββατο, όπου θα πάει στο Γεντί Κουλέ του Ηρακλείου για να αντιμετωπίσει τον Όφη, και στη συνέχεια θα πάει στην Λιβαδιά για να αντιμετωπίσει την νεοφωτιστή ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ακόμα δεν έχει καταφέρει να κλείσει το ρόστερ του, μένουν ακόμα 2-3 προσθήκες, όπως άφησε να εννοηθεί ο προπονητής του, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι και στα θέλω του Γιάννη Αλαφούζ, ο οποίος είναι πρόθυμος να καλύψει όποια ανάγκη έχει παρουσιαστεί στην ομάδα του Τριφυλλιού. Και φυσικά στα μεταγραφικά υπάρχει και εκτός από τις ήξεις αλλά και τις αφήξεις, έχουμε το θέμα του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος απασχολεί αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Μία εξ αυτών ήταν η Ελλάς Βερόνα, η οποία πρόσφερε το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων στην ομάδα του Παναθηναϊκού για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο Παναθηναϊκός όμως αρνήθηκε αυτό το ποσό. Στη συνέχεια είχαμε το ποσό των 4 εκατομμυρίων από την ομάδα της Sporting Λισαβόνα, στην πρώην ομάδα του Άντρατς Σπόραρ, ο οποίος είναι φέτος ο βασικός επιθετικός της ομάδας των Πρασίνων. Και πάλι όμως υπήρχε αρνητική απάντηση, καθώς ο Παναθηναϊκός ζητάει πολλά περισσότερα χρήματα. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία όλος ο κόσμος της περιμένει πώς και πώς να μπει η ομάδα στο νέο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προμηνύεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, και αναφέρομαι φυσικά σε κάποιες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να λειτουργούν όλα στο ακέραιο, στο 100%. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο υπήρχε η απόφαση η ομάδα να αγωνιστεί στα 2 επόμενα παιχνίδια εντός έδρας στο γήπεδο της Ριζούπολης, κάτι το οποίο φέβαια έφερε και μία μουρμούρα και γκρίνια από πλευράς του φιλαθλού κόσμου, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να υποστηρίζει στη θέση της ότι όποιος δεν δέχεται αυτή τη μικρή
παρασπονδία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω εγώ, μπορεί να πάρει τα λεφτά από το διαρκείας που αγόρασε στο 100% της αξίας του. Μιας και η αναμονή, όπως λέει η ΠΑΕ ΑΕΚ των 19 χρόνων για να μπει στην νέα της έδρα, μπορεί κάποιος να περιμένει και λίγο ακόμα. Όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά της ομάδας του Δικεφάλου, είχαμε την μεταγραφή του νεαρού Μάριου Μιτάη, ο οποίος αποχώρησε με προορισμό την Μόσχα και την ομάδα της Λοκομοτίβ, με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ να μπαίνει στα ταμεία της Ένωσης, ένα ποσό το οποίο κρίνεται αρκετά δελεαστικό για την ομάδα του Δικεφάλου, μιας και ο νεαρός παίκτης είχε συμμετοχή σε αρκετά παιχνίδια της δεύτερης ομάδας και σε ελάχιστα εκείνα της πρώτης. Στον Άρη πάλι έχουμε κλίμα εφορίας από την εμφάνιση και την νίκη απέναντι στον Νεοφώτη στο Λεβαδιακό με 3-0 και δεν είναι μόνο το σκορ που επιτεύχθηκε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά είχαμε τον ντεμπούτο του Ζερβινιό, ενός παίχτη ο οποίος το γνωρίζουμε όλοι τι μπορεί να προσφέρει εντός αγωνιστικού χώρου και φυσικά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήρθε να δώσει αρκετή εμπειρία στην ομάδα του Χερμάν Μπούργος. Κάτι το οποίο βέβαια αναμένεται να δώσει και ο Ενκουλού, ένας παίκτης που έχει παραστάσεις από το γαλλικό και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Και μέσα στις επόμενες ώρες θα είναι σίγουρα η μεταγραφή αυτή για την ομάδα του Θόδωρου Καρυπίδη. Ένας Άρης ο οποίος βέβαια βγήκε πολύ σύντομα εκτός Ευρώπης μετά την θετική εμφάνιση της Ρεβάνς απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ του Βλάντα Νίβιτς, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας περίμεναν πολλά περισσότερα από αυτή την εμφάνιση. Και μιας που στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές που πρόκειται να κάνει ο Κάρλος Κόρμπεραν, ήδη σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα την ΕΚΙΠ, ο Κορεάτης Ουι Τζο Χουάνγκ είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στην ομάδα του Ολυμπιακού και να γίνει και αυτός μαζί με τον Ιγμπέουγκ, τους δύο Νότιο Κορεάτες, μάλιστα. Ακούνται ήδη τα πρώτα κολακευτικά σχόλια για την απόδοση του Νότιο Κορεάτη απέναντι στον Άπορνα Λεμεσού, μιας και ήταν και ο σκόρερ της ομάδας, παρότι προς το τέλος του παιχνιδιού αποσύρθηκε λόγω ενός μικροτραυματισμού. Φυσικά το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Και πάμε να δούμε το τι έχει συμβεί στην Αγγλία σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές και μεγάλη φυσικά εντύπωση προκαλεί το απόλυτο των νικών της Arsenal, η οποία ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει με 3 ήττες στα πρώτα της παιχνίδια, φέτος
διάγει μια διαφορετική εικόνα. Έχει ξεκινήσει με το απόλυτο των βαθμών. Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή βέβαια που παραξενεύει πολύ κόσμο είναι η απόδοση της Λίβερπουλ, η οποία ενώ πέρυσι κρίθηκε στο τέλος η υπόθεση τίτλος με την Manchester City, εντούτοις η κόκκινη του Jurgen Klopp φέτος παρουσιάζεται, θα λέγαμε, μέτριοι σε αυτό το ξεκίνημα. Χθες μάλιστα γνώρισαν την ήττα στο Old Trafford από την Manchester United με 2-1 και ένα μάτς το οποίο κλέβει την παράσταση σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της Premier League είναι φυσικά η νίκη της Leeds United απέναντι στην Chelsea με το εμφατικό 3-0 στο Elland Road. Ένα παιχνίδι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ στην Γιρεάλ Βεώνα, με την ομάδα του Μάρς να βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, όσους έχει η Tottenham και η Brighton. Και φυσικά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο πάντα είναι ένα εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη και που σίγουρα τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του με ομάδες σαν τη West Ham, η οποία φέτος έχει ξεκινήσει και αυτή πολύ μέτρια. Η Tottenham είναι στις θέσεις που ήδη είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα. Και φυσικά υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι οποίες θα δούμε αυτές τις ομάδες, πλην βέβαια της Leeds United, η οποία πέρυσι κατάφερε να σωθεί στο παραπέντε, θα λέγαμε, τελευταία αγωνιστική, με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Η Manchester United, από την άλλη, έχει τα δικά της προβλήματα, μιας και υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας κατά της ιδιοκτησίας των Αμερικανών Glazer. Μάλιστα, ο κόσμος της ομάδας που πήγε στο Old Trafford εχθές διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις του Αμερικανικού Fund και από την άλλη, βέβαια, υπήρχε και η αποθέωση για τη μεταγραφή του Casemiro, ενός παίκτη που ήρθε από την Real Madrid της. Στα 8 χρόνια παρουσίας του, ο 30χρονος Βραζιλιάνος μέσος κατάφερε να βάλει στο παλμαρέ του 18 τίτλους, εκ των οποίων 5 τρόπαια του Champions League και φυσικά το πρωτάθλημα Ισπανίας. Θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 4+1 χρόνια στην ομάδα του Manchester. Μια Manchester η οποία έβγαλε από το ταμείο της το ποσό των 70 εκατομμυρίων συν 12 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν ως μπόνους. Στη Γαλλία φυσικά η Paris Saint-Germain συνεχίζει και φέτος την προέλασή της με το δίδυμο Neymar, Messi και τον μεγάλο αστέρα τον Kylian Mbappé να μοιράζουν τρόμο στις αντίπαλες εστίες. Ήδη το μάτς το οποίο έκλεψε, θα λέγαμε, την παράσταση αλλά και αρκετά σχόλια μέσα στα social media ήταν αυτό το μάτς το εξόδος έδρας με την Lille, εκεί όπου οι Παριζιάνοι επιβλήθηκαν με το εντυπωσιακό 7-1 με την τριάδα, όπως είπαμε, τον Messi, Neymar και Εμπαπέ να σκοράρουνε και φυσικά υπάρχουν και φέτος αρκετές μεγάλες προσδοκίες για την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μία Paris Saint-Germain η οποία βέβαια είχε και αυτή τα δικά της θέματα όσον αφορά το θέμα του προπονητή, το οποίο εν τέλει λύθηκε με την απόφαση και της γαλλικής ομοσπονδίας όπως μαθαίνουμε. Πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει μπει αρκετά δυναμικά την φετινή περίοδο, εξού και το 1-4 μέσα στην χώρα των Βάσκων επί της Real Sociedad, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει με τη νέα του ομάδα. Ένας Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος βέβαια αφήνει πίσω του μετά από πολλά χρόνια την Μπάγκερ Μονάχου και καλείται να είναι πλέον ο βασικός πρωταγωνιστής για την ομάδα της Καταλωνίας. Μια Μπαρτσελόνα η οποία και αυτή έχει κάποια θέματα να λύσει στο οικονομικό κυρίως κομμάτι με κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα του Χουάν Λαπόρτα και της Ισπανικής Λίγκας να θέλουν μέχρι και τελευταία στιγμή να εκδίδονται τα δελτία των νέων παίκτων των Blaugrana. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι
ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το Camp Nou. Ένας εξ αυτών είναι και ο Πιεμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα πάει στην ομάδα της Chelsea. Στην Ιταλία η Ίντερ αρχίζει και δείχνει από νωρίς τα δόντια της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έχει μπει αρκετά δυναμικά την φετινή αγωνιστική περίοδο, κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει για την Γιουβέντους, η οποία παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στο Λουίτσι Φεράρις απέναντι στην Σαμπτόρια, όπως και η περσινή πρωταθλήτρια η Μίλαν, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα εκτός έδρας. Από την άλλη, βέβαια, είχαμε την άνετη νίκη της Νάπολη επί της νεοφώτισης Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη με 4-0. Σε μάτς τα οποία καταφέραμε να δούμε έστω και κάποια στιγμιότυπα και φυσικά πάμε να δούμε και το τι συνέβη στην Γερμανία, εκεί όπου η Μπάγερν φαίνεται και φέτος να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Μπορεί να μην έχει πλέον στη σύνθεσή της τον Λεβαντόφσκι, έχει όμως βρει στο πρόσωπο του Σαντιό Μανέ, τον παίκτη ο οποίος θα ματώσει τα αντίπαλα δίκτυα. Ήδη σκόραρε 2 γκολ στο μάτς απέναντι στη Μπόχουμ και αυτό το επιβλητικό 7-0 των Βαβαρών που τους φέρνει σε ένα ρεκόρ, καθώς στα πρώτα παιχνίδια έχουν δεχτεί μόλις ένα τέρμα και έχουν σκοράρει 14 φορές. Και μιας που άρχισαμε να λέμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε να δούμε αναλυτικά λοιπόν τι έγιναν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από την Αγγλία, εκεί όπου είχαμε Tottenham Wolves 1-0, Crystal Palace Aston Villa 3-1, Everton Nottingham Forest 1-1, Fulham Bradford 3-2, Leicester Southampton 1-2, Bournemouth Arsenal 0-3, όλα αυτά στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Leeds Chelsea 3-0, West Ham Brighton 0-2, Newcastle Manchester City 3-3, πρώτη απώλεια αυτή για την ομάδα του Pep Guardiola. Και εχθές είχαμε το Manchester United Liverpool 2-1, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Πάμε να δούμε το τι έγινε και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα. Έμπολη Φιερωντίνα 0-0, Νάπολη Μόντσα 4-0, Αταλάντα Μίλαν 1-1, Μπολόνια Βερόνα 1-1. Και να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τωρίνο Λάτσιο 0-0, Ουντινέζε Σαλερνιτάνα 0-0, Ίντερ Σπέτσια 3-0, Σασουόλο Λέτσε 1-0. Και τέλος είχαμε εχθές το Ρώμα Κρεμονέζε 1-0 και Σαμπτόρια Γιουβέντους 0-0.
Στη γαλλική League One είχαμε Μονακό Λανς 1-4, Μαρσέι Γνάντ 2-1, Στρασβούργο Ρέμς 1-1, Ανζέ Μπρέστ 1-3, Κλερμόν Νις 1-0, Μονπελιέ Οσέρ 1-2, Τουλούζ Λοριάν 2-2, Ρένα Ζαξιό 2-1, Λίλ Παρίς Ζερμέν 1-7. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στην Γερμανία και την Bundesliga. Dortmund Werder 2-3 σε ένα μάτς το οποίο πραγματικά έγινε ο κακός χαμός με την ομάδα των Βέσφαλων να προηγείται με 2-1 μέχρι και το 21 το λεπτό. Ωστόσο η ομάδα της Werder δεν είχε σκοπό να καταθέσει τα όπλα και σκόραρε δύο φορές τα τελευταία λεπτά καταφέρνοντας να πάρει αυτή την πολύτιμη νίκη. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Leverkusen Hoffenheim 0-3, Wolfsburg Schalke 0-0, Augsburg Mainz 1-2, Stuttgart Freiburg 0-1, Union Βερολίνου Λειψία 2-1. Είχαμε επίσης Eintracht Frankfurt της Κολονία 1-1 και Bochum Bayern Μονάχου 0-7. Αλλά και Gladbach Hertha 1-0 και πάμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το πρωτάθλημα της Ισπανίας, την Primera División, όπου είχαμε Espanyol Vallecano 0-2, Sevilla Valladolid 1-1. Είχαμε επίσης, αυτά τα μάτσα έγιναν την περασμένη Παρασκευή. Το Σάββατο είχαμε τις αναμετρήσεις της Osasuna με την Cádiz 2-0, Mallorca Betis 1-2, Θέλτα Real Madrid 1-4. Την Κυριακή ήταν το κυρίως πιάτο με τις αναμετρήσεις της Bilbao, συγγνώμη, την Βαλένθια 1-0, Ατλέτικο Madrid Villarreal 0-2, σε ένα μάτς το οποίο είχαμε μάλιστα και κάποιες αποδοκιμασίες στο τέλος στους παίκτες της Ατλέτικο Madrid και Sociedad Barcelona 1-4 και τέλος σε μάτς τα οποία έγιναν εχθές το βράδυ Elche Almería 1-1 και Girona Getafe 3-1. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μετά την αναφορά μας στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε και τα θέματα του μπάσκετ, καθώς υπάρχει αρκετή δισογραφία από την πορτοκαλί θέα. Φυσικά τα βλέμματα όλων στρέφονται προς το Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 18 σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις. Με την εθνική μας να υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις, μιας και τα 13 χρόνια χωρίς μετάλλιο φαίνονται πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, προεξάγοντος και των αδερφών Αντετοκούμπο, έχει βάλει στόχο με το να έρθει μία ακόμα διάκριση για τα ελληνικά χρώματα. Μία εθνική η οποία βέβαια ξεκίνησε, θα λέγαμε, εντυπωσιακά τα φιλικά παιχνίδια της. Είχε 4 νίκες και μόλις μία ήττα απέναντι σε Ισπανία, Πολωνία, Γεωργία και Τουρκία. Δείγμα ότι γίνεται καλή δουλειά και φυσικά τώρα ακολουθούν 2 παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο Παγκόσμιο Κύπελλο θα γίνει του χρόνου στις Φιλιππίνες και στην Ιαπωνία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη, την Σερβία, στην κατάμεστη από κόσμο Stark Arena, εκεί που έγινε και πρόσφατα το Final Four της Ευρωλίγκας. Με τις μέχρι στιγμής ειδήσεις να λένε ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί εάν θα αγωνιστεί κανονικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να παίξει στο τελευταίο μάτς του τουρνουά Ακρόπολης, εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε την πρώτη θέση, επικρατώντας μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι και της ομάδας της Τουρκίας με 89-80, σε ένα μάτς το οποίο βέβαια ήταν επεισοδιακό με την αποδοκιμασία κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Τουρκίας. Υπήρχαν παράπονα και από τον Εργίν Αταμάν, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της γείτονος χώρας, για την διαιτησία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Από εκεί πέρα βέβαια, ο ίδιος χαριτολογώντας είπε ότι μη με ρωτάτε το τι θα γίνει στο Ευρωμπάσκετ. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι του χρόνου η Ανατολού Εφές, η ομάδα του δηλαδή, θα κατακτήσει άλλο ένα πρωτάθλημα Ευρώπης. Από εκεί πέρα, εκτός του Γιάννη Αντετοκούμπο, υπάρχουν σκέψεις ανησυχίας όσον αφορά την παρουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου αλλά και του Γιώργου Παπαγιάννη, δύο παιχτών οι οποίοι αποχώρησαν τραυματισμένοι, ειδικά ο Παπαγιάννης, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στα φιλικά παιχνίδια του τουρνουά Ακρόπολης, αλλά μόνο σε εκείνο απέναντι στην Ισπανία, στο πρώτο παιχνίδι. Πάει συντηρητικά η κατάστασή του και ήδη πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι σε καλό δρόμο και υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί τουλάχιστον στο Ευρωμπάσκετ και όχι στα παιχνίδια αυτά τα προκριματικά απέναντι στη Σερβία και το Βέλγιο. Από εκεί πέρα ο Ιωάννης Παπαπέτρου έχει και αυτός ένα θεματάκι τραυματισμού, ωστόσο και αυτός αναμένεται να τεθεί κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή. Βέβαια το Ευρωμπάσκετ, το οποίο όπως είπαμε θα ξεκινήσει την 1η Σεπτέμβρη, θα είναι ένα διαφορετικό Ευρωμπάσκετ με πολλούς παίκτες από το μαγικό κόσμο του NBA, αλλά από την άλλη και αρκετούς απόντες λόγω τραυματισμού. Ήδη στην Τσεχία υπάρχει έντονος πονοκέφαλος σχετικά με την υγεία του Τόμας Σατοράνσκι, του παίκτη της Μπαρτσελώνα, ο οποίος είναι αμφίβολος για την μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το ίδιο ισχύει και στην Γαλλία με πολλές απουσίες. Μία εξ αυτών είναι και του Μουσταφά Φαλ, του παίκτη του Ολυμπιακού. Και μιας που μιλάμε για την εθνική ομάδα, να πούμε φυσικά ότι υπήρχε πλήθος κόσμου στο τουρνουά Ακρόπολης, το οποίο έγινε το προηγούμενο τριήμερο και κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι πραγματικά κατέκλυσαν το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, βέβαια θέλοντας να δουν από κοντά τις προσπάθειες των αδερφών Αντετοκούμπο, του Γιάννη, του Θανάση και του Κώστα, με τον τελευταίο μάλιστα να είναι
ένα από τα πρόσωπα που συζητούν για να στελεχώσουν κάποιες ελληνικές ομάδες. Έχει ακουστεί το όνομά του για τον πρωταθλητή και κυπελούχο Ελλάδας Ολυμπιακό. Έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποφασίσει το τι μελιγενέστε με τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από την ομάδα της Βίλερμπαν. Και μιας που αναφέρουμε, όπως είπαμε, τις εθνικές ομάδες, να πούμε και το τι έκαναν οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, καθώς είχαμε τη συμμετοχή της ομάδας των παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην Βόρεια Μακεδονία, εκεί όπου η εθνική μας κατέληξε στην τέταρτη θέση. Θα μπορούσε κάλλιστα να χτυπήσει και ένα από τα μετάλλια, ωστόσο απέναντι της στον ημιτελικό βρέθηκε η Λιθουανία, μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι αρκετά καλή σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, ωστόσο το κέρδος είναι ότι μέσα στην κορυφαία πεντάδα βρέθηκε ένα Ελληνόπουλο, ο Νεοκλής Αβδάλας.